να ξεκινήσουμε με μια σημαντική είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις τις τελευταίες ώρες μεταφέρουν δεκάδες άρματα μάχης από τα σύνορα με τη Συρία στην Ανδριανούπολη. Πάμε λοιπόν στη Μαρία Ζαχαράκη, η οποία θα μας ενημερώσει. Μαρία. Εδώ και μία ώρα δεν μεταδίδουν τίποτε άλλο εκτός από αυτό. Δηλαδή ένα βίντεο που έβγαλε το πρακτορείο ΙΧΑ που δείχνει μεταφορά τάγκ που ξεκίνησαν από τα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία προκειμένου, όπως λέγεται, να φτάσουν στην Αδριανούπολη, δηλαδή στα σύνορα με την Ελλάδα, και αυτό τονίζεται ιδιαίτερα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μάλιστα που μεταδίδονται εδώ, αλλά και το σχετικό βίντεο που είπαμε ότι παίζει στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, δύο κομβόι φορτηγών ξεκίνησαν σήμερα το μεσημέρι. Εμείς εδώ παρακολουθούμε τις εικόνες τις οποίες αναφέρεσαι. Είναι τα άρματα μάχης πάνω στις νταλίκες. Τα μεταφέρουν λοιπόν από τα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία προς την Ανδριανούπολη. Σήμερα το μεσημέρι ξεκίνησε αυτό, Γιάννη, από τα σύνορα λοιπόν της Τουρκίας-Συρίας, μεταφέρονται συνολικά, όπως λέγεται, τουλάχιστον 40 τάγκ με τελικό προορισμό την Αδριανούπολη. Τα τάγκ μάλιστα αυτά θα μεταφερθούν από το λιμάνι της Αλεξανδρέτας, από τα νοτιοανατολικά της Τουρκίας δηλαδή, με τρένο στην Αδριανούπολη. Με την τόση βέβαια διαφήμιση που γίνεται εδώ και μία ώρα, όπως λέμε, δείχνει εδώ η Τουρκία, η Άγκυρα, μία επίδειξη ισχύ, θα λέγαμε, από την πλευρά της, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι μαζί με το βίντεο και αυτές τις εικόνες που παρακολουθούμε σχολιάζεται ευρέως από τα τουρκικά μέσα ότι η αποστολή του γαλλικού αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle αλλά και των Ελλήνων στρατιωτών στο Καστελόριζο ήταν η στάλα που ξεχύλισε το ποτήρι για την Άγκυρα. Την κινητοποίηση αυτή βέβαια θα λέγαμε ότι είχε προαναγγείλει και πριν από λίγο ο Τούρκος Πρόεδρος με κάποιες δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο κατά της Ελλάδας, ότι όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος, ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό είπε. Θα καταλάβουν οι απέναντί μας, είπε, ότι είτε με τη γλώσσα της διπλωματίας είτε στην πράξη τι πίκρες έχουν να ζήσουν, όπως είπα χαρακτηριστικά. Πρόκειται για μια ρητορική και μια επικοινωνιακή πρακτική βέβαια που στόχους έχει την Ευρώπη, έχει και την Ελλάδα εν ώψη και της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 24 Σεπτεμβρίου, αλλά και εν ώψη της διπλωματικής κινητικότητας που επικρατεί στην Ελλάδα με αφορμή τα τεκτενόμενα βέβαια στην Ανατολική Μεσόγειο.